οι καταστροφές προφανώς δεν ήταν κάτι το αναπάντεχο, ούτε ήταν αποτέλεσμα μόνο των καιρικών φαινομένων, που βεβαίως ήταν ακραία. Η ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά και όλων των ποδαριών, να το έλεγα έτσι, του κράτους, του κεντρικού κράτους, όπως είναι οι περιφέρειες και οι δήμοι, πρέπει ενιαία και σε συνεργασία να αντιμετωπίζουν το σύνολο των προβλημάτων που προκύπτουν, ακόμα και να σχεδιάζουν. Άρα λοιπόν έχουν ευθύνη και στα θέματα της πρόληψης και στα θέματα της αντιμετώπισης, και όχι να πετάει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Και το λέω, θα σας πω, το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια απίστευτη κόντρα για το ποιος έχει την ευθύνη για το βόρειο οδικό άξονα. Τον έχει η κυβέρνηση, τον έχει η περιφέρεια, ή στην περίπτωση του σταλού του οικισμού, αν την έχει η περιφέρεια, η κυβέρνηση ή ο Δήμος. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Αν δεν το γνωρίζετε, πρέπει να το πληροφορηθείτε. Και μάλιστα ο δικός σας χρησμένος υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, επιρρύπτει σοβαρότατες ευθύνες σε εσάς. Όπως και στην κυβέρνηση βεβαίως. Και ο κύριος Πίρτζης του πετάει το γάντι και του λέει: όχι, δεν έχουμε εμείς την ευθύνη ως κυβέρνηση, την έχετε εσείς. Και η αλήθεια είναι ότι από το 2006 η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει την ευθύνη κάποιων έργων στην περιφέρεια, τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα. Το επέκτηνε το ΠΑΣΟΚ στην πορεία, ενώ για παράδειγμα μεγαλύτερες δραστηριότητες, παρεμβάσεις στο βόρειο οδικό άξονα την έχει η κυβέρνηση. Λοιπόν, άρμεγε και κούρευε που λέμε στην Κρήτη. Άντε να βρεις τώρα ποιες είναι οι ελαφρότερες ζημιές ή οι μεγαλύτερες ζημιές και ποιος έχει την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι όμως ότι εδώ κινδυνεύει κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν σας τα λέω για κανένα άλλο λόγο. Το λέω διότι αυτά αποτελούν τροχοπέδι στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων και από αυτή την άποψη έχετε ευθύνη στο σύνολό σας. Δύο. Πετσοκόψατε, στηρίξατε τα ζητήματα της υποχρηματοδότησης που αφορούν την κατασκευή κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων. Υπήρξε αδιαφορία στην έλλειψη των υποδομών για την προστασία από τα φυσικά φαινόμενα και γενικώς ακολουθήθηκε μια περιφρονητική στάση. Μου φέρατε εδώ πέρα, μου είπατε πριν από λίγο, τα ποσά που έχετε δώσει. Να σας πω κάτι. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω για τα ποσά που αναφέρατε. Πόσο εκτιμιέται η ζημιά από τις καταστροφές στον ομό Χανίων μόνο? Πέστε μου. 50 εκατομμύρια σε μια πρώτη εκτίμηση και σε δεύτερη φάση 100 εκατομμύρια. Τι σχέση έχει αυτό το ποσό τώρα που σας λέω με τα ποσά που εσείς αναλύσατε προηγουμένως? Στο Δήμο Πλατανιά 600.000 ευρώ λέτε, στην Κίσα μου κτλ. Οι ζημιές είναι πολλαπλάσιες σε κόστος. Πώς λοιπόν θα ανταποκριθούν αυτοί οι Δήμοι όταν τους κόβεται συνεχώς, τους υποχρηματοδοτείτε και απλώς στην πορεία τους πετάτε κάποια ψίχουλα, αισθανόμενοι κιόλας και την υποχρέωση ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, και ο κόσμος να σας πει μπράβο. Για το σταλό όμως δεν μου είπατε κάτι. Κινδυνεύει ο κόσμος να σκοτωθεί. Είναι ευθύνη του Δήμου, ενώ για τον οικισμό. Είναι ευθύνη του Δήμου, αλλά προσέξτε, πρέπει να επισπεύσετε τις διαδικασίες, πρέπει να το ελέγξετε. Πρέπει να πιέσετε στην κατεύθυνση και το Δήμο να προχωρήσει στα έργα, να δώσετε τη χρηματοδότηση στο Δήμο Χανίων, γιατί δεν αναφέρετε κάτι για τη χρηματοδότηση στο Δήμο Χανίων. Πρέπει και εκεί να υπάρξει χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική της κυβέρνησης, κατά την άποψή μας, έχει οδηγήσει να κινδυνεύουν ζωές, οικογένειες, να χάνονται οι κόποι μιας ζωής. Και είναι οι ανεπάρκειες, όπως είπαμε, των τεχνικών έργων, οι καταπατήσεις, η ανεξέλεγκτη και άναρχη δόμηση, ο ανύπαρκτος καθορισμός, ο καθαρισμός των ρεμάτων, η έλλειψη συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου. Και ξέρετε, όλη αυτή η εγκατάλειψη οδηγεί, όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, να εκτιμούμε πολλαπλάσια το κόστος αυτής της ζημιάς από ό,τι αν είχαν πάρθει μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Από αυτή την άποψη, το κριτήριο της ανάπτυξης που επιτάσσει το κεφάλαιο, που υπηρετεί το κράτος όλη την κλίμακά του και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για τον κόσμο που θα πάει στις κάλπες σε όλα τα επίπεδα και να πληρώσει με το αντίστοιχο τίμημα όλους αυτούς που σήμερα ευθύνονται και δεν του επιλύουν τα προβλήματα. Λίστε. Ευχαριστώ.